Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μία υπέροχη συνταγή ατομικά ταρτάκια με μανιτάρια και μπεσαμέλ. Πραγματικά πανεύκολη, εντυπωσιακότατη και μπορούμε να τη σερβίρουμε και σαν καναπέ ή ακόμα και με μία σαλάτα σαν κυρίως πιάτο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμάσουμε τις βάσεις για τα ταρτάκια μας. Και η συνταγή είναι πολύ απλή, πολύ εύκολη και πάρα πολύ τραγανή. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ φύλλο κρούστας για πίτες χρυσή ζύμη. Η συσκευασία περιέχει 10 λεπτά και τραγανά φύλλα που δουλεύονται εύκολα χωρίς να σπάνε. Θέλω να σας δείξω λίγο τον ιδιαίτερο τρόπο που θα φτιάξουμε τα ταρτάκια. Γιατί έτσι είναι λίγο εντυπωσιακός και αυτός. Και δεν τον έχω χρησιμοποιήσει ποτέ αυτόν τον τρόπο. Οπότε είναι κάτι που θα αρέσει και σε εσάς. Πολύ απλά ανοίγουμε τη συσκευασία μας. Και κοιτάξτε πόσο ωραία είναι τα φύλλα μας. Ωραία και μεταξένια. Θα πάει στην άκρη. Και έχουμε 10 φύλλα. Χρειαζόμαστε 5 στην αρχή και 5 στη συνέχεια. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Πάρτε ένα φύλλο μπροστά σας. Εδώ. Ραντίστε με ελαιόλαδο. Καλό ελαιόλαδο θα βάλετε. Μην βάλετε τίποτα έτσι της πλάκας. Κάνουμε μια πολύ έτσι εντυπωσιακή συνταγή. Και θέλουμε να βάλουμε τα καλύτερα υλικά που γίνεται. Βάζω το δεύτερο φύλλο από πάνω. Και ξαναραντίζω με ελαιόλαδο. Η διαδικασία για να χρησιμοποιήσετε το φύλλο είναι πάρα πολύ απλή. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αφήσετε 2 ρίτσες στη θερμοκρασία δωματίου και το φύλλο σας θα είναι έτοιμο. Πάμε για το τέταρτο. Και το τελευταίο μας. Τώρα, θα πάρετε το μπολ που τρώτε τα δημητριακά στο πρωί. Αυτό εδώ. Σε περίπτωση που θέλετε τη ζωή σας να την κάνετε πιο εύκολη, μπορείτε απλά να κόψετε στα 6 το φύλλο σας και να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τις βάσεις για την τάρτα. Αλλά εγώ θέλω να το κάνω έτσι λίγο πιο εντυπωσιακό, γι' αυτό το λόγο θα πάρω το μπολάκι μου και θα κόψω 6 ωραίες στρόγγυλες βάσεις. 1, 2 και έτσι με αυτόν τον τρόπο κερδίζω περισσότερο σε εμφάνιση. Γιατί καθώς ψηθούν οι βάσεις μου, δεν θα πετάγονται κομματάκια από την βάση. Θα είναι πάρα πολύ όμορφες και πάρα πολύ εμφανίσιμες. Τώρα, έχω μία φόρμα για 12 muffin. Βέβαια, αν θέλετε να κάνετε τη μισή συνταγή, μπορείτε και να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα για 6 muffin και αλείφουμε καλά με ελαιόλαδο. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε τις στρόγγυλες βάσεις μας και τις βάζουμε μέσα. Και είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Κοιτάξτε πόσο εμφανίσιμο που είναι. Δεν πετάγονται γωνίες από εδώ δεξιά και αριστερά. Οπότε μας αρέσει πιο πολύ σε περίπτωση που έχουμε να κάνουμε κάτι πιο επίσημο, έτσι. Κάτι πιο, καταλαβαίνετε, φαντεζή. Άμα είναι να το κάνουμε στο σπίτι για την οικογένεια, μπορούμε κατευθείαν να κόψουμε στα 6 και να τα χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια, αν κάνετε αυτόν τον τρόπο, ό,τι φύλλο μας περισσεύει, δεν το πετάμε εννοείται. Με λίγο ζάχαρη και κανέλα γίνονται πολύ ωραία σνακ. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε μία πατσαβουρόπιτα. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι μας αρέσει και έχουμε άπειρες συνταγές στο site που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Τώρα, πώς σας φαίνεται τώρα, τέλειο. Θα κάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία για τα υπόλοιπα 5 φύλλα και μόλις έχω και τα 12 έτοιμα, θα τα βάλω μέσα στο φούρνο. Και με το που έχουμε έτοιμες τις βάσεις μας, ήρθε η ώρα να τις ψήσουμε και η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Χρειαζόμαστε λαδόκολλα και χρειαζόμαστε 12 κομμάτια. Δεν ξέρω αν το έχω κάνει σωστά. Θα το δείξω η συνέχεια. Να δούμε τα βγουν ακριβώς ή δεν τα βγουν. Παίξτε στο 090 644 Pavla Kitchen Lab και κερδίστε ένα υπέροχο ταρτάκι. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 160 βαθμούς και θα ψήσω περίπου 15 λεπτάκια μέχρι που να χρυσήσουν, να γίνουν ωραία, σεξι και μόλις είναι έτοιμα θα αφήσω λίγο να κρυώσουν γιατί δεν πρέπει να ρίξω τη γέμιση όσο είναι ζεστά. Θα ετοιμάσω τη γέμιση και θα ρίξω μέσα στη γέμιση για να ξαναψήσουμε μέσα στο φούρνο. Το πρώτο μέρος της συνταγής μας τελείωσε. Οι βάσεις για τις τάρτες μας, για τα ταρτάκια μας είναι έτοιμες. Βγάλω εδώ πέρα τις λαδόκολλες. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίες και τραγανές έχουν γίνει. Πάει αυτό στην άκρη. Τώρα πάμε να κάνουμε σεξι μέσα και τη γέμιση. Έχω ένα τηγάνι αντικολλητικό πάνω στη φωτιά και θέλω να αρχίσει να καίει αρκετά. Έχω ένα κομμάτι μπέικον καπνιστό. Θέλουμε καπνιστό μπέικον για να μας δώσει αυτή την καπνιστή γεύση. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε μπέικον, απλά δεν βάζετε για αυτούς που δεν τρώνε κρέας. Ή σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε κάποιο άλλο αλλαντικό, μπορείτε να βάλετε. Επειδή έχω αρκετά ταρτάκια και επειδή το μπέικον μου είναι σχετικά λίγο για τη συνταγή, ίσα θέλω να πάρω το καπνιστό άρωμα, θα ψιλοκόψω λίγο παραπάνω. Νομίζω έτσι είναι μια χαρά. Οπότε θα ρίξω μέσα στο τηγάνι και θα βοηθήσω με ελάχιστο ελαιόλαδο. Δηλαδή μία κουταλιά της σούπας, δεν θέλω παραπάνω. Αυτή είμαστε. Πιπέρι.
Και σε λίγο κάτι πολύ ωραίο θα αρχίσει να γίνεται. Τώρα, έχω μεντάρια και κρεμμύδι. Ψιλοκόβω το κρεμμύδι μου. Και όταν αρχίσει να καραμελώνει το μπέικον εδώ, κοιτάξτε, και να βγάζει τα αρώματά του, το ρίχνω μέσα και το κρεμμύδι. Τα ταρτάκια μας είναι τύπου κις, αλλά δεν είναι κις, το καταλαβαίνετε. Οπότε αρχίζω να κατέβω και το κρεμμύδι και σε περίπτωση που δω ότι χρειάζεται λίγο ακόμα λαδάκι στην ταγή μου, θα προσθέσω. Τώρα, έχω πράσο. Επίσης όπως πριν, κόβω στα 4 εδώ πέρα, σταυρώνω και ψιλοκόβω το πράσο μου. Το πράσο μαζί με το μπέικον και τα μανιτάρια συνδυάζεται τέλεια. Μας δίνει αυτή τη γλυκάδα που θέλουμε, που το κρεμμύδι δεν μας τη δίνει. Αν και πολλοί νομίζουν ότι το πράσο και το κρεμμύδι έχει ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες πάνω στο φαγητό, όταν ψήνεται, δεν έχει. Είναι δύο διαφορετικά υλικά και το καθένα έχει το δικό του χαρακτήρα. Και αυτό θέλουμε. Θέλουμε να πάρουμε 100% του χαρακτήρα και από το πράσο και από το κρεμμύδι. Τώρα, όπως βλέπετε, στέγνωσε το τηγάνι μου. Μου δείχνει ότι χρειάζεται λίγο ακόμα λαδάκι. Πώς θα προσθέσω άλλη μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και βλέποντας και κάνοντας. Μπορεί να βάλω και λίγο ακόμα στη συνέχεια. Απλά δεν βάζουμε στην αρχή πολύ λάδι γιατί μετά δεν μπορούμε να τα αφαιρέσουμε. Μια σκελίδα σκόρδο. Πάει και αυτό μέσα. Εδώ. Και έχω μανιτάρια. Τα μανιτάρια που έχω πάρει αυτά δεν είναι τα μικρά μανιταράκια που έχετε συνηθίσει να βλέπετε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εκείνα. Είναι ακριβώς η ίδια ποικιλία, η ίδια ράτσα να το πούμε έτσι. Απλά είναι πιο μεγάλα. Αυτό που θέλω είναι να πάρετε και να τα ψιλοκόψετε. Επειδή θέλουμε να γεμίσουμε μέσα τα ταρτάκια μας, μην κάνουμε τα μανιτάρια μας πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια, γιατί μετά δεν θα μπορούμε να γεμίσουμε μέσα τα ταρτάκια μας. Βέβαια, τα βλέπετε τώρα έτσι. Όταν τα βάλουμε πάνω στη φωτιά, δεν θα μείνει τίποτα. Αλλά μας αρέσει. Τέλεια. Τώρα ήρθε η ώρα να πάνε και τα μανιτάρια πάνω στη φωτιά. Εδώ και όπως βλέπετε η γέμιση είναι πάρα πολύ σωστά. Φαίνεται πολύ. Ε, λοιπόν, τώρα φαίνεται έτσι. Θα χάσει περίπου τα 2 τρίτα από τον όγκο του, το μείγμα που βλέπετε εδώ πέρα. Γιατί καθώς ψήνεται, αφυδατώνεται, ουσιαστικά φεύγει η υγρασία και μένει όλη η γεύση, όλη η ουσία. Τώρα, καθαρίζω λίγο εδώ και ήρθε η ώρα να ρίξω τα αρωματικά μου. Θα ρίξω λίγο θυμάρι, λίγο ξύσμα από λεμόνι. Κοιτάξτε εδώ υπέροχα χρώματα. Είναι εκεί πέρα που όταν κάνεις ένα φαγητό πραγματικά δείχνεις σε όλους ότι δίνεις λίγο παραπάνω σημασία στο φαγητό σου. Δηλαδή λίγο ξύσμα λεμόνι, λίγο θυμαράκι, το πράσινο μαζί με το κρεμμύδι, όντως θα κάνουν τη διαφορά σε αυτή τη συνταγή. Θα προσθέσω λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και σχεδόν τελειώσαμε, έμεινε ανησυχείτε. Λίγο ακόμα έμεινε. Θα περιμένουμε 10 με 15 λεπτάκια μέχρι που να καραμελώσει το μείγμα μας για να μπορέσουμε να το ενσωματώσουμε με τη μεσαμέλ. Και όπως σας υποσχέθηκα, δεν έμεινε σχεδόν τίποτα. Βλέπετε το κρεμμύδι και το πράσο έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Γίνανε μαρμελαδίτσα, γίνανε πάρα πολύ σεξι και πάρα πολύ νόστιμα. Οπότε αφήνω αυτό στην άκρη, κλείνω τη φωτιά και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την πεσαμέλ. Για την πεσαμέλ έχουμε πει πολλές φορές πώς γίνεται, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετές. Θα πούμε άλλη μια φορά πώς γίνεται την πεσαμέλ. Θέλουμε μια κατσαρολίτσα, θα ρίξουμε το βούτυρο σε ίση αναλογία με το αλεύρι, αφού πρώτα λιώσει λίγο το βούτυρο. Εδώ. Εγώ ποτέ δεν βαριέμαι να φτιάχνω μπεσαμέλ. Νομίζω πως είναι η πιο ωραία διαδικασία. Λίγο αλεύρι, λίγο βουτυράκι. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε βούτυρο, γίνεται μπεσαμέλ και με λάδι, ελαιόλαδο. Λέω τώρα. Αλλά με το βούτυρο είναι πιο έτσι μπεσαμέλ. Με το που λιώσει το βούτυρο, που είναι το σειρμά μου, να το. Θα ρίξω μέσα το αλεύρι και αρχίζουμε να ανακατεύουμε βούτυρο μαζί με αλεύρι. Τώρα, σε αυτό το σημείο έχουμε φτιάξει το λεγόμενο ρου και το ρου είναι πολύ σημαντικό για το χρώμα που θα έχει η μπεσαμέλ μας. Άμα δώσουμε αρκετό χρώμα τώρα στο ρου, η μπεσαμέλ μας θα γίνει σκούρα, θα γίνει πιο έτσι κίτρινη. Άμα δεν δώσουμε χρώμα στο ρου, η μπεσαμέλ μας θα γίνει πιο λευκή. Πώς θέλουμε, σκούρα ή λευκή? Λευκή. Λευκή τη θέλουμε. Η αλήθεια είναι σε αυτή τη συνταγή. Οπότε σιγά σιγά σε δόσεις προσθέτουμε το γάλα μέσα. Πρώτη δόση. Δεύτερη δόση. Με το που σπάσουν τελείως τα γρουμπαλάκια εδώ, προσθέτουμε την επόμενη. Ίσα θέλω να μαγειρευτεί λίγο το αλεύρι μέσα και να σφίξει η σάλτσα μου. Γιατί άμα είναι αραιή, καθώς θα βάλω μέσα στα φύλλα, θα τραβήξει η υγρασία το φύλλο μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Θα πανιάσει. Οπότε θέλουμε να πάρει μια βράση το μείγμα μας εδώ. Δεν θα πάρει πολλή ώρα. Άμα το γάλα σας δεν είναι παγωμένο και είναι στην θερμοκρασία δωματίου, θα γίνει πολύ πιο γρήγορα. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε γεύση στην μπεσαμέλ. Ποιο είναι το κλασικό αρωματικό που πρέπει να ρίξουμε σε μια μπεσαμέλ? Μην απαντήσεις, Κατερίνα. Έλα ρε αλήτη. Α, με τρελάνεις. Μπράβο, ρε. 10 points του Gryffindor. Συγχαρητήρια, Μιχάλη. Όντως, μοσχοκάριδο. Το μοσχοκάριδο ήθιστε να μπαίνει στην πεσαμέλ και δεν θα το λυπηθούμε, θα βάλουμε μπόλικο, έτσι. Και όταν το τρίβουμε φρέσκο το μοσχοκάριδο είναι 10 φορές πιο νόστιμο. Αλήθεια. Παναγία μου, μύρισε καταπληκτικά. Θα αρέσει το μοσχοκάριδολάκι. Δεν ξέρεις καν τι άρωμα έχει, έτσι, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να προσθέσουμε μέσα στην πεσαμέλ μας?
Αλατάκι και πιπέρι. Αυτό ήταν. That's it. Με το που αρχίζει να βράζει η μπεσαμέλ, βλέπετε εδώ πέρα που άρχισε να κάνει μπουρμπουλίτρες, είναι και έτοιμη. Οπότε λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Είναι ό,τι πιο εύκολο και ό,τι πιο χαρούμενο, ειλικρινά είναι ευχάριστο να φτιάχνεις τέτοιες συνταγές. Βγάζω την μπεσαμέλ από τη φωτιά, γιατί είναι πάρα πολύ απλές. Ο κόσμος δεν έχει συνηθίσει να δοκιμάζει τέτοιες γεύσεις και πραγματικά εντυπωσιάζει τους πάντες. Λοιπόν, η μπεσαμέλ, βλέπετε, αυτά τα μαυράκια που βλέπετε μέσα είναι το πιπέρι και το μοσχοκάριδο. Μας αρέσουν, τα θέλαμε, γι' αυτό τα βάλαμε. Αυτό πάει πίσω. Και τώρα ήρθε η ώρα για τις τελικές πινελιές. Οι τελικές πινελιές για. Θα πάρω αυτή. Για την μπεσαμέλ είναι το τυρί μας. Που από τη στιγμή που ρίξουμε τυρί έχει αλλάξει. Μπεσαμέλ δεν είναι πια μπεσαμέλ. Εντάξει, μην μπερδευόμαστε, μην γράφετε σχόλια κάτω στο YouTube ότι αυτό που έκανες δεν είναι μπεσαμέλ. Θα ρίξουμε και ένα αυγό γιατί θέλουμε να σφίξει μέσα στο φούρνο. Οπότε ανακατεύουμε αυγό τυρί. Και τι άλλο πρέπει να ρίξουμε μέσα? Θυμάρι. Άμα έχεις προσέξει, θυμάρι έχουμε ρίξει ήδη εδώ. Άρα αυτό που θα ρίξουμε είναι όλα τα υλικά μας μέσα. Να θυμίσω εδώ πέρα έχουμε πράσο, κρεμμύδι, μπέικον, πανιτάρια. Είναι όλες αυτές οι γεύσεις συμπυκνωμένες και με το που γίνουν ένα μαζί με την μπεσαμέλ έχει γίνει η πιο φανταστική γέμιση που μπορείτε να ετοιμάσετε. Κοιτάξτε εδώ. Σε αυτό το σημείο, άμα θα πάρετε ένα κουταλάκι. Δεν θα σταματήσετε να τρώτε, οπότε μη δοκιμάσετε ή μάλλον δοκιμάστε για να δείτε αν χρειάζεται αλάτι και πιπέρι. Είναι φανταστική, είναι μοναδική, δεν υπάρχει. Και αυτά τα ταρτάκια είναι πεντανόστιμα. Όταν βγαίνω από το φούρνο, γιατί καταλαβαίνετε ότι η μπεσαμέλ είναι ημίρευστη, έτσι γιώνει στο στόμα, αλλά είναι νόστιμα ακόμα και όταν είναι κρύα. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε και μοιράζουμε τη γέμισή μας στα ταρτάκια μας. Ξεκινάμε μία κουταλιά, μετά θα βάλουμε άλλη μία και ίσως να χρειάζεται και λίγο ακόμα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουν όλα τα ταρτάκια μας και μπέικον και μανιτάρια και τυρί και μπεσαμέλ. Λοιπόν, και πάμε τώρα όσα είναι παραπονεμένα να τα μοντάρουμε εδώ. Τώρα, τυρί από πάνω. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Θα βάλετε το φούρνο στους 180 βαθμούς προς 190. Δεν χρειαζόμαστε να ψήσουμε κάτι ουσιαστικά μέσα. Θέλουμε ίσως να πάρουν ωραίο χρώμα από πάνω. Οπότε σε 10 λεπτά και το πολύ θα είναι έτοιμα. Και μόλις είναι έτοιμα και γίνουν έτσι ωραία χρυσαφένια από πάνω, θα βγάλουμε για να σερβίρουμε. Και τα ταρτάκια μου είναι έτοιμα. Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία χρυσαφένια που είναι. Όταν πάρουν αυτό το υπέροχο χρώμα θα τα βγάλετε το φούρνο. Κοιτάξτε εδώ, Παναγία μου. Αλήθεια σας λέω, είναι καταπληκτικά και κρύα και ζεστά και είναι δύο διαφορετικά ταρτάκια. Όταν τα φας ζεστά πραγματικά είναι ένα έτσι κυρίως γεύμα με σαλάτα και ένα συνοδευτικό. Αλλά όταν τα φας κρύα είναι περισσότερο σαν κάναπες, σαν συνοδευτικό, σαν κάτι snack, σαν κάτι που θα θέλεις να φας σε ένα μπουφέ. Έχει δύο χρήσεις. Κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχα που είναι. Θα βλέπετε πόσο χρυσαφένια και νόστιμα. Και αυτό που σας είπα, επειδή τα κόψαμε με τον τρόπο που τα κόψαμε και τα κάναμε ολοστρόγγυλα, είναι έτσι και λίγο πιο γκουρμέ. Να βάλω 6 ή 7. 6 είναι ωραία για τη φωτογραφία που θα κάνουμε, γιατί θα τη φωτογραφίσουν κάπως έτσι. Οπότε θα γίνει τέλεια. Οπότε αυτό είναι για μένα. Ή μάλλον δεν θα το φάω μόνος. Βικτόρια, έλα εδώ. Έλα, 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 έλα. Η Βικτόρια μας δουλεύει τα social media μας. Πώς φαίνεται, δεν είναι πάρα πολύ ζουμερό? Αχ, είναι τέλειο. Πάρ' το και φύγε. Έχει. Μιχάλη, έλα εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Έλα εδώ. Έλα, είπα. Έχει αφήσει την κάμερα και έχει φύγει λίγο. Πάρ' το και φύγε. Ζεματάει. Γι' αυτό το κάνω. Κερδίζω χρόνο για να μπορέσω να φάω κι εγώ. Α, ακούστε. Παναγία μου. Και πριν δοκιμάσω θα πω ότι πρέπει να πω γιατί μετά θα καίγομαι και θα κάνω. Και δεν πρέπει. Subscribe στο κανάλι μας οπωσδήποτε. Φωτογραφίες κάτω από τη συνταγή με φωτογραφίες που φτιάξετε εσείς και κάτω από τα social media. Σχόλια. Θέλουμε να δούμε τι άλλες συνταγές θέλετε να φτιάξουμε. Γιατί ό,τι θέλετε το φτιάχνουμε. Φιλάκια πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο μας. Πρέπει να δοκιμάσω τώρα. Okay. Αλλά μ' αρέσει. Παναγία μου, είναι τόσο νόστιμο. Καίει, δεν καίει, θα το φάω.